Θα έχουμε την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, την κυρία Χριστίνα Σαχινίδου, γιατί πλησιάζουμε προς την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων στις 19 Μαΐου και θα μιλήσουμε και για τις δράσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, επαναλαμβάνω, Ποντιακών Σωματείων και όλα αυτά που γίνονται και στην περιοχή μας, στις περιοχές μας εδώ κοντά, αλλά γενικότερα θα γίνουμε σοφότεροι σίγουρα από την κυρία Σαχινίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες. Αληθώς Ανέστη. Ευχαριστώ για την πολύ δυναμική εισαγωγή. Να είστε καλά, να Γιώργο, είστε καλά, είσαι εσύ δυνατός. Κυριολεκτό, δεν είναι κάτι που δεν σας υποδέχομαι και έψαξα να βγάλω κάτι από το μυαλό μου για να είναι μια έτσι πολύ όμορφη και ζεστή υποδοχή. Κυριολεκτό, γιατί ξέρω, γνωρίζω. Να είστε καλά. Μπορώ να μιλώ στον ελληνικό, γιατί εμείς ως ελληνικός λαός κοιτάγαμε τους βασιλείς στα μάτια. Οπότε μπορούμε να μιλάμε και στον μπορείτε, ελληνικό. Μπορείτε, ναι. Εμένα θα μου επιτρέψετε το πληθυντικό, γιατί σας σέβομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ. Είστε ένας υπέροχος άνθρωπος και μια υπέροχη, όπως είπα και πριν, αγωνίστρια όλα αυτά που κάνετε για τον κόσμο και που βοηθάτε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Γιώργο. Αλλά ευχαριστώ. Η αφορμή για να μιλήσουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, είναι να μας πείτε και για τις δράσεις που γίνονται αυτές τις μέρες, αλλά και για την ημέρα μνήμης που έρχεται στις 19 Μαΐου, της γενοκτονίας των Ποντίων. Ακριβώς. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω έξω από τις εκδηλώσεις μας είναι να κάνω μία αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο της γενοκτονίας, γιατί πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν, και δικαίως, γιατί δεν έχει γραφτεί η ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, για το τι σημαίνει γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ή μάλλον των χριστιανικών λαών της Ανατολής, διότι η ιστορία μας, η ποντιακή ιστορία, είναι ένα κομμάτι του εθνικού κορμού της γενοκτονίας. Η γενοκτονία λοιπόν, σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΗΕ, ο οποίος καθιερώθηκε το 1948, είναι η γενοκτονία αυτή η οποία είναι μια σκεμμένη προσπάθεια καταστροφής με φόνο μελών της ομάδας, πρόσκληση σοβαρής σωματικής ή διανοητικής βλάβης, η επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην αποτροπή γεννήσεων στο εσωτερικό της ομάδας και την υποχρεωτική μεταφορά των παιδιών της ομάδας σε κάποια άλλη, όλα δηλαδή όσα γίνανε στην περίπτωση του Πόντου. Εμείς λοιπόν οι φορείς, οι εκπρόσωποι των φορέων, έχοντας κατά νου το μότο μνήμη, χρέωση, δικαίωση, είμαστε υποχρεωμένοι, στο DNA μας είναι αυτό, ότι θα πρέπει μέχρι την τελική δικαίωση να αγωνιζόμαστε, έτσι ώστε όπως οι Αρμένοι με τους αγώνες τους κατάφεραν να πείσουν την παγκόσμια κοινότητα και να φτάσει στο σημείο ο πρόεδρος της Αμερικής να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Για να γίνει όμως αυτό, θεωρούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να λάβει θέση και να εντάξει στη διπλωματική της ατζέντα, φίλε Γιώργο, το ζήτημα της διεθνοποίησης της γενοκτονίας των προγόνων μας. Και τι άλλο, να προχωρήσει και στην ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διαφύλαξη των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στην Τουρκία. Βλέπετε τι έγινε με την Αγία Σοφιά, σε άλλες περιπτώσεις στον Πόντο επίσης, και τα μνημεία μας μιλούν από μόνα τους και τα τοπία για τον ελληνισμό που άνθιζε εκεί για 3.000 χρόνια. Εάν λοιπόν εμείς σταματήσουμε ως φορείς η ιστορική μας, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι υπάρχει η Διεθνής Ένωση Γενοκτονολόγων με έδρα την Αμερική, όπου και έχουμε και μέλη μας πολλούς Έλληνες ιστορικούς, για να υπάρχει τεκμηρίωση. Ναι. Αυτά λοιπόν πρέπει να συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στην τελική δικαίωση, που ποια είναι η αναγνώριση της γενοκτονίας στα διεθνή φόρα. Και όχι μόνο της γενοκτονίας του πληθυσμού, αλλά όπως είπαμε και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
Τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε, κυρία Σαχινίδου, ως προς αυτόν τον αγώνα που κάνετε? Γιατί μου κάνουν τρομερή εντύπωση αυτά που μου λέτε, και για τις προσπάθειες δηλαδή, και για την κυβέρνηση που είπε, για τις κυβερνήσεις μόνο, όχι μόνο για αυτήν, και για τις προηγούμενες. Τι είναι αυτό που κυβερνήσεις, δεν μιλώ για την κυβέρνηση αυτή. Όλες, ανεξαιρέτως. Σας είπα ότι αν δεν το βάλουν στη διπλωματική τους ατζέντα, το ζήτημα της διεθνοποίησης της γενοκτονίας, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Θα είμαστε εμείς οι φορείς, οι οποίοι και αυτό μια άλλη πληγή, είμαστε σε διαίρεση, η διχόνοια, η δολερή που λέει ο εθνικός μας ποιητής, και έτσι κανείς δεν μας αντιμετωπίζει στα σοβαρά. Αν λοιπόν δεν ενωθούμε και δεν αποφασίσουμε ότι είναι χρέος της πολιτείας να προχωρήσει στην αναγνώριση της γενοκτονίας των χριστιανικών λαών της Ανατολής, διότι η γενοκτονία δεν είχαμε μόνο εμείς των Ποντίων, και οι Θράκες, οι Μικρασιάτες, δεν είναι δηλαδή, δεν είμαστε μόνο εμείς. Άρα λοιπόν, αν δεν ενωθούμε και δεν καταλάβουν όλοι ότι η ιστορία του ποντιακού ελληνισμού είναι, όπως θα το λέω και θα το ξαναλέω, ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, τότε θα φτάνουμε σε αυτό το σημείο να είμαστε εμείς με τις προσπάθειες που κάνουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι η Ομοσπονδία μας στα 50 χρόνια, 50 χρόνια μετράμε δράσεις και δραστηριότητες. Έχουμε κάνει και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει και στην Ευρώπη και στην ΗΠΑ Τερμοστία της Αμερικής, και με ημερίδες σε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε τον κόσμο όλο. Γι' αυτό και υπάρχουν χώρες που έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία. Το θέμα μας όμως δεν είναι με αυτό. Μόνο μεμονωμένα, όλοι μαζί να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Προσέξτε, μίλησα για... Ναι, όχι, ακούω, μην, για... ολοκληρώστε, συγγνώμη. Αλλά από τον ενθουσιασμό μου, έτσι που μου δίνετε χρόνο, θέλω να πω πολλά γι' αυτό και διακόπτω. Ναι, και εγώ θέλω να σας ακούσω, θέλω να σας ακούσω. Σας ακούω. Θέλω να σας ακούσω, έχετε όσο χρόνο θέλετε, γι' αυτό. Ναι. Και πράγματα που λέτε δεν τα γνωρίζουμε, κακώς δεν τα γνωρίζουμε, αλλά και κυρίως και για τις προσπάθειες. Αυτό που έρχεται στο μυαλό μου να ρωτήσω είναι, και προφανώς και άλλοι που μας ακούνε, τι σημαίνει αναγνώριση και μη αναγνώριση για έναν λαό, για την γενοκτονία αυτή που έλεγε. Γιατί έγινε συζήτηση πρόσφατα και για την αναγνώριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το είπατε και εσείς πριν από λίγο, της γενοκτονίας των Αρμενίων. Αναγνωρίσανε την γενοκτονία των Αρμενίων, ακριβώς. Αυτό ζητάμε και εμείς, διότι αλλιώς θα εξακολουθεί η Τουρκία να έχει την ίδια επιτακτική πολιτική. Βλέπετε τις προκλήσεις της γείτονας χώρας. Ναι. Γιατί ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη. Που αυτό είναι, δηλαδή, τι άλλο να πούμε πέρα από αυτό. Αν δηλαδή δεν ζητήσει, θα συνεχίσει η αιμονική συμπεριφορά της γείτονας χώρας. Η συνεχιζόμενη αιμονική άρνηση των γενοκτονιών κατά των Ελλήνων, των Αρμενίων, των Ασυροχαλδαίων, των Αρμενίων, ας πούμε ότι φτάσαμε, κάναμε ένα βήμα, η αλλίωση και η παραποίηση των ιστορικών γεγονότων της περιόδου εκείνη, η πολιτισμική γενοκτονία που είπα, οι αλλεπάλληλες και αυξηνόμενες διεκδικήσεις στο Αιγαίο, τι αποτελούν? Αυτά παραδείγματα συνεχιζόμενης και αυξανόμενης επικινδυνότητα μόνιμης γενοκτονικής νοοτροπίας και εδαφικού επεκτατισμού, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Α, εκεί φτάνουμε. Διότι ακριβώς δεν αναγνωρίζει τα λάθη του παρελθόντος. Ακριβώς. Μα εκεί είναι. Εκεί είναι. Ακριβώς αυτό είναι. Γι' αυτό και λέμε ότι οφείλει να λάβει θέση και να εντάξει στη διπλωματική της ατζέντα όλες τις κυβερνήσεις, όχι μόνο αυτό, το ζήτημα της διεθνοποίησης της γενοκτονίας. Δεν ζητούμε δηλαδή... Ναι. Ναι. Πήγατε να πείτε, συγγνώμη. Όχι, αν βρίσκουν ανταπόκριση οι προσπάθειες που κάνετε αυτές, όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνετε τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο, διότι είπαμε ότι αν δεν ενταχθεί στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Λυπάμαι που το λέω. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Οι αγώνες μας θα συνεχίζονται, γι' αυτό και προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε και στις νέες γενιές την ιστορία μας, τη λαογραφία μας, την γλώσσα μας. Ξέρετε ότι η ποντιακή διάλεκτος αναφέρει UNESCO ότι χάνεται σε λίγα χρόνια. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να δούμε λίγο το ζήτημα της διάχυσης της γνώσης στις νέες γενιές. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Να σας πω λοιπόν ότι ένα μεγάλο επίτευγμα
αγαπητέ Γιώργο, του 21ου αιώνα, μπορεί να ακούγεται μεγάλο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι η πρωτοβουλία του πόντιου πατριώτη Ιβάν Σαββίδη με την ίδρυση επώνυμης έδρας ποντιακών σπουδών με το Απιθύτα, που το εντυπωσιακό αυτό έργο της έδρας πρέπει να συνεχιστεί και να στηριχτεί από την ελληνική πονδία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όσο πάβει να ενισχύει την έδρα ο ιδιώτης, σε αυτή την περίπτωση Ιβάν Σαββίδης, θα σταματήσει και η έδρα. Εάν δηλαδή η έδρα δεν γίνει κρατική, η δημιουργία δηλαδή κρατικών εδρών διδασκαλίας, και ξέρετε κατά ποιο πρότυπο? Κατά το πρότυπο της έδρας εβραϊκών σπουδών, μουσουλμανικών σπουδών, οι οποίες λειτουργούν στο τμήμα ιστορίας στο Απιθύτα. Γιατί λοιπόν να μην υπάρχει έδρα της ποντιακής, ποντιακών σπουδών? Βέβαια. Η δημιουργία ταμείου για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου των φοιτητών της έδρας, με σκοπό τη χρηματοδότηση των αριστούχων φοιτητών. Δηλαδή, αν αυτά δεν τα καταλάβει η πολιτεία, διότι έτσι μόνον μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει η διάχυση της γνώσης, τότε θα παραμείνουμε σε εκδηλώσεις συμβολικού χαρακτήρα, που και αυτές έχουν το νόημά τους βεβαίως, αφυπνίζουν τους συνέλληνες ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η όλη συμπεριφορά της Τουρκίας, ακόμα και σήμερα, τι καταδεικνύει? Ότι ο φοιτητής παραμένει δομικά αμετανόητος και επικίνδυνος. Ακριβώς. Αυτό είναι επιρρεπή στην τέλεση ίδιων ή παρόμοιων εγκλημάτων. Γιατί είναι ατιμόρυτος. Εμείς δεν ζητάμε να τιμωρηθεί. Μια συγγνώμη ζητάμε. Και αντί να ζητούν συγγνώμη, βάζουμε θέματα καινούργια. Συνθήκη Λοζάνης, επεκτατισμό στο Αιγαίο, παρεμβάσεις και εντάξει. Αν εξακολουθούμε να έχουμε την ίδια τακτική, αυτά θα έχουμε. Μα δεν σταμάτησε ποτέ, κυρία Σιγκίνητα. Δεν είναι παρακινδυνευμένα αυτά που λέω. Δεν σταμάτησε ποτέ αυτή η προκλητική στάση. Δεν σταμάτησε ποτέ, κυρία Σαχινίδου, αυτή η προκλητική στάση και συνεχίζεται. Φυσικά, φυσικά. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου, και γι' αυτό μιλώ για την πολιτιστική κληρονομιά, ότι ακόμα και σήμερα συνεχίζεται μια συστηματική καταστροφή των εγκαταληφθέντων μνημείων που υπάρχουν ήδη στην Τουρκία. Εγκαταληφθέντων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνισμού, έτσι, και της Ορθοδοξίας μας. Ναι. Τα μοναστήρια μας. Η Παναγία Σουμελά, Άγιος Βαζελώνας, Περιστεραιώτας, τα οποία υπάρχουν εκεί και μαρτυρούν τον ελληνισμό, το φροντιστήριο της Τραπεζούντας, ο Φάρος της Ανατολής όπως λέγαμε. Όλα αυτά τι ως έργα είναι, δικά μας. Υπάρχει ένα αστικό τοπίο εκεί. Πάνε οι τουρίστες και οι αέριδες θα γίνουν λέξεις, θα μαρτυρούν ότι εκεί πέρασε ένας ελληνισμός που άφησε το αποτύπωμά του. Αλλά χρειάζεται, και όπως είπατε και πριν και να το επαναλάβω, ιδιωτική πρωτοβουλία. Δηλαδή αλλιώς δεν γίνεται, και το βάρος ακόμη πέφτει και στους μεγαλύτερους για να μαθαίνουν και οι νεότεροι, όπως το αναφέρατε και εσείς, και στους παππούδες και στους γονείς. Να μεταφέρουν όλο αυτό, να ευαισθητοποιούν τα παιδιά τους, για να μην φτάσουμε μπροστά στο... Γιατί κινδυνεύουμε να φτάσουμε στον αφανισμό της γλώσσας, όπως είπατε. Αγαπητέ Γιώργο και φίλοι ακροατές, θα πω το εξής. Ότι όποια ιστορία κρατάμε, διότι η συλλογική μας μνήμη υπάρχει, είναι μέσα στο DNA μας. Οι νεκροί μας, οι πρόγονοί μας, για μας μπορεί να είναι πάλευκες οι ψυχές τους, αλλά τους κουβαλάμε μέσα μας. Αν δεν ήταν λοιπόν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι οποίοι από στόμα σε στόμα, όχι μόνο με τις μουσικές και τα τραγούδια, αλλά και με τις αφηγήσεις, που κάθε οικογένεια ποντιακή, κάθε οικογένεια προσφυγική, έχει κάτι να θυμάται. Εμείς τα παραμύθια μας δεν ήταν οι χιονάτοι και οι αυτανάνοι. Τα παραμύθια των παππούδων και των γιαγιάδων μας ήταν οι ιστορίες τους, που τις ακούγαμε στα παρακάθια. Αυτό σήμερα προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε, αλλά γι' αυτό και υπάρχουν τα σωματεία. Ναι. Τα σωματεία τι είναι? Υπάρχουν τα σωματεία, συσπυρώνονται τα παιδιά, μαθαίνουν για τις μουσικές, για τους χορούς, για την ενδυμασία, για την γευσιγνωσία, έναν πολιτισμό που είναι αυτός που κουβαλάμε. Και υπάρχουν σε κάθε γωνιά της γης, όχι μόνο στην Ελλάδα,
αλλά και στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, στις χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης, και, είναι, και εκεί είναι το συγκινητικό. Και αναρωτιούνται κάποιοι, μα πώς γίνεται να μιλάνε για μια πατρίδα που δεν την έχουν γνωρίσει ποτέ. Μιλάνε γιατί την κουβαλάμε μέσα μας. Είναι στο DNA μας. Να, έτσι ακριβώς. Να πούμε, να φτάσουμε στις δράσεις, γιατί πλησιάζουμε και σε αυτή την ημέρα μνήμης της γεωκτονίας. Βεβαίως, βεβαίως. Τις δράσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, για τις επόμενες ημέρες, έτσι. Έχουμε την πρόεδρο, να μην τα μάθουμε όλα. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό, ναι. Γιατί μιλάγαμε και για τη Δεκόνια και για το πόσο ενωμένοι πρέπει να είμαστε πριν πω στις δράσεις. Πριν από χρόνια, τρία, ένας συμπατριώτης μας, ο Θεόφιλος Κοτσίδης, είχε μια ιδέα. Σε αυτή την ιδέα λοιπόν, μάλλον για αυτή του την ιδέα, μας ενημέρωσε όλους ότι ξέρετε θέλω τη στήριξή σας. Ποια ήταν η ιδέα του? Η ιδέα του ήταν να φωταγωγηθεί η Βουλή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, γράφοντας «Γενοκτονία Ελλήνων του Πόντου», με μαύρο και κόκκινο, που δηλώνει αντίστοιχα το πένθος και το αίμα. Ναι. Όταν λοιπόν κάποιοι προσπαθούν με δημοσιεύματα να οικειοποιηθούν την ιδέα ενός ανθρώπου που θα μπορούσε να είναι και ένας τελείως ανώνυμος, που εμείς οφείλουμε ως φορείς να συστρατευτούμε με αυτήν την ιδέα και να βγαίνουν σήμερα και να λένε ξέρετε εμείς το κάναμε αυτό, στον Πόντο και στον Ποντιακό λαό και στον ελληνικό λαό γενικότερα, δεν πρέπει να ισχύει αυτό. Πρέπει να είμαστε όλοι για έναν και έναν για όλους. Αλλιώς δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Αυτό είναι μια παρένθεση για την Τυχόνια. Ναι, έχετε πολύ το δίκιο. Πάω λοιπόν να πω για το πρόγραμμά μας ότι φέτος η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, έχοντας βεβαίως κατά νου την μεγάλη ταλαιπωρία, ταλαιπωρία, τρόπος του λέγει σε παρένθεση η έκφραση, ότι βιώνουμε όλοι μας μια πρωτοφανή δοκιμασία. Εννοώ για την πανδημία του κορονοϊού. Όλες μας, βέβαια. Έτσι λοιπόν, λόγω της πρωτοφανούς πανδημίας δοκιμασίας που βιώνουμε όλοι μας, τηρουμένων μέτρων προστασίας, δεν προσκαλούμε, τιμούμε με τις εκδηλώσεις μας. Δηλαδή, καμία πανδημία κοντολογής δεν μπορεί η άλλη αντιξότητα να σβήσει από τη συλλογική μας μνήμη, Γιώργο, και τη συλλογική μας συνείδηση, τα τραγικά και φρικτά γεγονότα που βίωσαν οι προγονείς μας. Γι' αυτό και προχωρούμε σε τέτοιου είδους, όχι εκδηλώσεις, πώς να το πω, δρόμενα, να το πω, τιμές. Ναι, τιμές. Και τιμές, είναι το πιο... είναι διαδικτυακή. Είναι το πιο σωστό, τιμές. Τιμές ακριβώς. Έτσι λοιπόν... και έδιε στον Δήμαρχο Λαγκαδά, τον κύριο Γιάννη Τακματζίδη και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλους, το αποδέχτηκαν μία πρόταση της Ομοσπονδίας μας με τα σωματεία μέλη εδώ στο Δήμο Λαγκαδά. Μας παραχώρησαν ένα οικόπεδο, το οποίο, ένα συμβολικό τοπίο δηλαδή, που το ονομάσαμε πάρκο προσφυγικού ελληνισμού, πάρκο μνήμης προσφυγικού ελληνισμού, μας παραχωρήθηκε και σε αυτό. Και μάλιστα τώρα που μιλάμε, είμαι ήδη στο κολχικό, όλοι οι εργάτες του Δήμου, τα παιδιά από τα σωματεία μέλη, κάναμε την τενδροφύτευση σχηματίζοντας το νούμερο 353.000 με δέντρα, όσο είναι τα θύματα των προγόνων μας. Το νούμερο δηλαδή 353 σε ένα διαμορφωμένο οικόπεδο εδώ, όπου την Κυριακή στις 11 το πρωί έχουμε μία εκδήλωση τηρουμένων πάντα των μέτρων, είπαμε, σε αυτόν τον χώρο, το οποίο ονομάσαμε, είπαμε, Πάρκο Μνήμης Προσφυγικού Ελληνισμού. Επέλεξε ο Δήμος το Κολχικό, διότι ήταν το οικόπεδο και έχει ένα εκκλησάκι λίγο πιο κοντά στο οικόπεδο των Άγιο Ευγένιο Τραπεζούντας, όπου εκεί θα, στην Κυριακή στις 11 το πρωί, να υπάρχει μια σχετική ομιλία. Παιδιά, να που ο Σύλλογος διαμορφώνει χαρακτήρες, εκπαιδεύει, διαχύει τη γνώση, θα μας τραγουδήσουν ύμνους ποντιακούς,
ο ιστορικός και γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ο κύριος Αμπουρκασίδης, θα κάνει μια ομιλία σχετικά με την ημέρα μνήμης και όμορφα και ωραία θα τελειώσει η τελετή μας η σεμνή Κυριακή. Την Δευτέρα τώρα, Γιώργο, την Τρίτη, συγγνώμη, παραμονή στις 18, στο πάρκο της Σάνς, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν πολύ, στην Αγγελάκη με Τσιμισκή, υπάρχει το μνημείο της γενοκτονίας των Αρμενίων, το άγαλμα του Κολοκοτρώνη και υπάρχει και η πρωτομή του Δημήτρη του Υψηλάντη. Ωραία. Σε αυτό λοιπόν το πάρκο εμείς θα κάνουμε και πάλι μια συμβολική εκδήλωση, μια συμβολική ένωση των τριών μνημείων. Με την Εθνική Αρμένικη Επιτροπή Ελλάδας θα αποτίσουμε φόρο τιμής στα θύματα της γενοκτονίας των χριστιανικών λαών της Ανατολής από τους Τούρκους. Παράλληλα θα τιμήσουμε τα 200 χρόνια την Ελληνική Επανάσταση, ενώνοντας με κεριά μνημοσύνη τα τρία μνημεία. Το Αρμενικό Μνημείο Χατσκάρ, τον Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και πριν την πρωτομή του Δημητρίου Ψηλάντη. Και εκεί θα κάνουμε, θα αφιερώσουμε έναν ύμνο και κεντρικός ομιλητής μας είναι ο Κυριάκος ο Χατζηκυριακίδης με θέμα από την έδρα Ποντιακών Σπουδών είναι το Απιθύτα, ναι. Με θέμα από τους Ψηλάντιδες στο σήμερα 200 χρόνια συνεισφοράς των Ελλήνων του Πόντου στους αγώνες του γένους. Και από την πλευρά της Αρμένικης Εθνικής Επιτροπής, η Μαρή Τουρξιάν θα μιλήσει για την Αρμένικη γενοκτονία 106 χρόνια μετά. Ο αγώνας συνεχίζεται, η πληγή όμως εξακολουθεί να αιμορραγεί. Και εκεί θα έχουμε ύμνους αντίστοιχα από μια τραγουδίστρια, η οποία θα τραγουδήσει τον ύμνο των Ποντίων όπως λέμε, και μια Αρμένισσα αντίστοιχα για τους Αρμένιους. Και στις 19 Μαΐου, στις 11 το πρωί, κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αυτές είναι οι δηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει. Εκδηλώσεις εντός εισαγωγικών, έτσι. Ναι, εντός εισαγωγικών. Και είπαμε. Στην κατάσταση που βρισκόμαστε και αυτά που ζούμε με την πανδημία, όλοι προσεκτικά. Τα απαραίτητα μέτρα, τις μάσκες μας και μάλιστα οι μάσκες μας. Κάναμε το εξής φέτος σε έναν εξαιρετικό γραφίστα, ένα νέο παιδί ποντιακής καταγωγής, ο οποίος μας έκανε, Αριστίδης Πλαντσίδης λέγεται, μας έκανε μια εξαιρετική μάσκα. Θα τη δείτε και πρώτη φορά με ένα σύμβολο που μιλάμε και για τα 100 χρόνια από την μυθιστορική καταστροφή. Και το σταυρό που είναι σύμβολο της Ορθοδοξίας, και στην πρώτη που το μαθαίνετε, επάνω έχει η Παναγία Σκληρά. Κάτω το καράβι με το οποίο φύγανε, βλέπω ότι είχαν μπροστά τους και φεύγανε, και στο 100 είναι ο Βυζαντινός αετός. Θα δοθούν μάσκες, θα τηρηθούν τα μέτρα όλα, με τα αντισηπτικά, με τις αποστάσεις που πρέπει, και ήσυχα και όμορφα και ταπεινά θα αποτίσουμε φόρο τιμή στους νεκρούς μας. Κυρία Σαχινίδου, σας θέλω να σας κάνω μία μικρή ερωτησούλα και τελευταία ακόμη. Θα μου επιτρέψετε να παίξουμε το χορηγό, γιατί είμαστε ιδιωτικό ραδιόφωνο και πρέπει να τα προσέχουμε αυτά, ή να τιμούμε και τους ανθρώπους που μας τιμούν τις εταιρείες. Ακούσουμε το χορηγό της ώρας και θέλω να σας κάνω μια μικρή ερωτησούλα ακόμη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαχινίδου, για την υπομονή σας. Λοιπόν, πριν ολοκληρώσω την κουβέντα μου, κυρίες και κύριοι, με την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, την κυρία Χριστίνα Σαχινίδου, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ο κουμπάρος σας, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, τι κάνει? Αχ, μην μου τα λέτε αυτά. Ο κουμπάρος μου είναι κουμπάρος μου, είναι καλά, είναι μια χαρά. Αυτή η πανδημία μας αναγκάζει όλους να είμαστε όσο μπορούμε για την υγεία μας να προστατευτούμε, και είναι μια χαρά να μην ανησυχεί κανείς. Είναι μια χαρά. Έτσι, γιατί όσο ξέρω κάποιοι... και όπως ξέρετε όσοι ξέρετε. Λένε διάφορα και επικοινωνούν διάφορες χαζομάρες, γι' αυτό τώρα ήθελα εγώ να σας ρωτήσω, επειδή είστε κοντινός του άνθρωπος. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Γιώργο, εγώ θα πω ότι εγώ έμαθα να μιλώ μόνο για τον εαυτό μου. Αλλά επειδή έμαθα να ακούω και τις κακές γλώσσες, όχι μόνο για αυτήν την περίπτωση, γενικά, μας αφήνουν παντελώς αδιάφορους.
Ένα είναι το πιο σημαντικό, ότι είναι μια χαρά στην υγεία του. Δόξα τω Θεώ είναι πάρα πολύ καλά και έτσι να είναι όλος ο κόσμος, εύχομαι. Και ας μην ανησυχεί τάχαμ δίθεν ο κόσμος. Τάχαμ δίθεν, όπως το είπατε. Άλλωστε... Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν για το ενδιαφέρον του. Έτσι. Και να πω ότι και να ευχαριστήσω και δημόσια την ΠΑΟ Κάξιον, η οποία μας στηρίζει σε αυτή την προσπάθεια, ιδιαίτερα για την διατροφήτευση, διότι αυτό είναι και το έργο που κάνει και συγχαρητήρια. Και θα πρέπει να πω, μια και μόνο αναφέρατε εσείς τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, ότι είναι λίγοι οι πατριώτες με γάμα κεφαλαίο πατριώτης Πόντιος σαν τον ευπατρίδη Ιβάν Ιγνάτεβη Σαββίδη. Έτσι ακριβώς. Εμείς οι Έλληνες οφείλουμε, έχουμε χρέος να καταλαβαίνουμε τον πόνο, διότι κι εγώ είμαι παιδί ανθρώπου που ήρθε από την περιοχή της Τσάλκας. Την Ελλάδα την κουβαλούσαν μέσα μας οι προγονείς μας. Και δεν τη διαπραγματευόμαστε αυτή την αγάπη για την πατρίδα και για τον πόντο. Από κανέναν. Από κανέναν. Μας κρίνουν μόνο οι νεκροί. Και σε αυτούς ευλαβικά σκύβουμε και προσκυνάμε. Σε κανέναν άλλον. Κυρία Σακινίδου, σας ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν υπέροχοι για μια ακόμη φορά. Άστε καλά. Και γίναμε σοφότεροι ακούγοντάς σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή υγεία σε όλους μας και να προσέχουμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.